Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια γυναίκα στο χωριό Κυριακή του Εύρου, όταν δύο νεαροί παράνομοι μετανάστε μπήκαν στο σπίτι τη και αφού την έδεσαν, στη συνέχεια τη λίστεψαν. Η 69χρονη που έμενε μόνη τη στο σπίτι, έπαθε σοκ και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο διδημοτύχου. Σύμφωνα με όσα είπε στου αστυνομικού, οι δύο αλλοδαποί μπήκαν στο σπίτι από το ανασφάλιστο παράθυρο τη κουζίνα και αφού την ακινητοποίησαν, την έδεσαν με καλώδιο και σχοινιά που βρήκαν στο σπίτι. Παράλληλα για να μην φωνάζει, τη έκλεισαν το στόμα με μονοτική ταινία. Ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα έτρεμε ολόκληρη αφού φοβόταν για τη ζωή τη, οι δράστε άνοιξαν το ψυγείο, και με όλη την ησυχία του κάθισαν και έφαγαν. Το μαρτύριο και ο εφιάλτη τη κράτησαν περίπου πέντε ώρε, και όταν αποφάσισαν τελικά οι δύο δράστε να φύγουν, τη πήραν χρήματα που είχε στο σπίτι, το κινητό τηλέφωνο και τη αφαίρεσαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Αφού με κόπο κατάφερε τελικά να λυθεί, η γυναίκα τηλεφώνησε σε συγγενικό τη πρόσωπο που είναι αστυνομικό και ενημέρωσε του συναδέρφου του στο αστυνομικό τμήμα σου η ίδια διακομίστηκε στο νοσοκομείο διδημοτίχου, όπου αρχικά λόγω του τεράστιου σοκ η υγεία τη δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά τι τελευταίε ώρε φαίνεται να σταθεροποιήθηκε.